σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα, όπως βλέπετε, σας έκανα έτσι ένα ζεστό φθινοπωρινό μακιγιάζ. Πάμε να το δούμε. Από αυτήν εδώ την υπέροχη παλέτα θα αρχίσω με την λαδί απόχρωση και θα δω μετά με τι θα το συνδυάσω. Τι υπέροχο χρώμα! Στην παλέτα δεν φαίνεται έτσι, φαίνεται πιο ανοιχτό, αλλά δείτε πώς γράφει. Και γενικώς φαίνεται λες και φορά σε διπλή σκιά, δηλαδή το ότι κρατάει σμάτου φαίνεται σαν καφέ ενώ δεν είναι. Συμπληρώνω και από εδώ. Θέλει πολύ καλό βούλινο. Έχει πάρα πολύ ωραία απόχρωση η σκιά. Οι σκιές βασικά της λαμπών. Όσο πιο πολύ δουλεύει το τελείωμα, τόσο πιο ωραίο είναι το αποτέλεσμα. Και δεν νομίζω να την αφήσω μόνο της τη συγκεκριμένη σκιά. Θα βάλω και λίγο από τη διπλανή της. Με ένα όμως πιο μικρό πινελάκι. Τι ωραία που συνδυάζονται αυτά τα δύο πράγματα μαζί. Και με ένα πιο μικρό πινελάκι, πέρα από την καφέ απόχρωση και όχι από την λαδί, και συμπληρώνω λίγο από κάτω. Λίγο θα τραβήξω προς τα έξω. Τονίζω την άκρη και το βάθος του μαχαιριού. Και με το πιο μικρό πινελάκι ενώνω με κάτω. Συνεχίζω με ένα καφέ μολύβι. Ρίζα έτσι να πάρει λίγο ένταση στο μάτι. Ένταση χωρίς όμως να το κάνει σκληρό. Και θα βάλει ελάχιστα από κάτω. Ούτως ή άλλως είναι σχεδόν το ίδιο χρώμα με τη σκιά που έχω βάλει και απλά τονίζει χωρίς να το σκληραίνει. Και λίγο με το πινελάκι μου το τραβάω και το γλυκένω. Θέλω να χρησιμοποιήσω όλα τα χρώματα της παλέτας. Δεν ξέρω αν θα βάλω αυτήν εδώ την πιο ανοιχτή σήμερ απόχρωση. Ίσως τη βάλω λίγο εδώ, με το χέρι. Πάμε να δω πώς θα γράψει. Βέβαια δεν θέλω να χαθεί το πράσινο που βλέπω, το ωραίο. Αλλά ένα τσίπι για να δούμε. Αν δεν μ' αρέσει, θα το βγάλω. Έδωσε κάτι, αλλά δεν μου αλλίωσε την απόχρωση τη λαδί, οπότε θα το κρατήσω. Πάμε να κάνουμε το ίδιο και από εδώ. Θα βάλω και άλλη στρώση, πάμε όμως να κάνω και το άλλο μάτι. Την ένταση βέβαια τη ρυθμίσατε εσείς όπως σας ταιριάζει.
είδατε με τα δύο χέρια πώς έγινε το μάτι. Πάμε να βάλουμε και λίγο από κάτω. Λίγο όμως το βάλω. Σκεφτόμουν να βάλω και καθόλου, αλλά. Γιατί μου αρέσει έτσι αυτό το καθαρό, αλλά που κάνει ωραία σβησμένο χωρίς να είναι έντονο. Αλλά ένα τσικ θα βάλω. Και με αυτή την παλέτα της Mon Rev θα περάσω στο bronze, στο rouge και στο highlight. Ξέρω ότι είναι ένα χρώμα το οποίο δεν το λες και εύκολο και δεν το αγαπάτε και πολλές, αλλά δείτε όμως τι ωραία μπορεί να συνδυαστεί. Είναι και ματ και πολύ σταθερό. Νομίζω θέλει λίγο περίγραμμα ακόμα. Θα αφήσω όμως λίγο να στεγνώσει για να γράψει λίγο καλύτερα το περίγραμμα πάνω. Κάποιες φορές το κάνω, βάζω πρώτα το κραγιόν, ειδικά σε σταθερά και μετά συμπληρώνω έτσι λίγο περίγραμμα. Μα τι ωραία που συνδυάστηκε. Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Μην ξεχνάτε όμως να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας για περισσότερα beauty videos και όλα τα προϊόντα που χρησιμοποίησα και το κιμονό θα τα βρείτε κάτω στο description. Φιλάκια πολλά!